και το δίπλωμα και όλα. Λοιπόν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύς ουρανίε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο καταρχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ενδέχεται και σκήνωσεν ημίν και καθάρισεν ημάς από πάσης κυλίους και σώσον αγαπέτε της ψυχάς αυτού. Αμήν. Να κάνουμε υπομονή. Λοιπόν, υπομονή να ακούσουμε αυτούς που είναι όντως πραγματικά αγιασμένοι από το Πνεύμα του Θεού δάσκαλοι. Γιατί λέγει ο Απόστολος Παύλος, ου πάντες διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι δάσκαλοι. Ένας είναι ο δάσκαλος, ο Κύριος, και όπου χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος, εκεί υπάρχει πάλι ο διδάσκαλος, αλλά όχι σαν τον Κύριο. Λοιπόν, και τώρα εδώ εμείς θα έχουμε διδάσκαλο την ώρα αυτή ολόκληρη, έναν Άγιο που είχε τηλεσκόπιο και έβλεπε πέρα από τις ημέρες δικές και πέρα από τις ημέρες δικές μας. Έζησε το 1714 μέχρι, γεννήθηκε δηλαδή το 1714 μέχρι το 1779, όταν η χώρα μας ήταν γεμάτη από Τούρκους. Έζησε επί τουρκοκρατίας. Πρόκειται για αυτόν που μιλάμε πολλές φορές, για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Θα διαβάσουμε ερμηνευμένες ή αναλυμένες, όταν λέω αναλυμένες, να έχουν αναλυθεί ορισμένες προφητείες του που αφορούν το σήμερα και το αύριο και το παραπέρα. Προφητείες του Αγίου Κοσμά του Ετωλού που τις επιβεβαιώνει όχι η δική μας προκοπή που ξέρει να τα εξηγεί ωραία σε εισαγωγικά αυτό, αλλά τις επιβεβαιώνει η ίδια η ιστορία. Έρχεται η ιστορία και λέει, ναι, αυτό είχε πει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, αυτό γίνεται τώρα και το βλέπετε με τα μάτια σας. Όχι δική μας ερμηνεία. Αυτά είναι του Πονηρού. Λοιπόν, έχω μπροστά μου τώρα εδώ ένα τίτλο που έχει το όνομα Σόδομα και Γόμορα. Σόδομα και Γόμορα. Απλώς εμείς λέμε σήμερα Σόδομα και Γόμορα, αλλά πίσω από αυτή την ονομασία, τις δύο λέξεις, κρύβεται μια κατάσταση φρικτή που λέγεται ομοφιλοφιλία. Ο Άγιος Κοσμάς, μάλλον καλύτερα να πω δύο πραγματάκια, Σόδομα και Γόμορα, έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα. Κάποιοι από εδώ μέσα έχουν δει ότι δεν υπάρχουν. Ότι έχουν καταποντιστεί. Και ότι δεν ζει στο χώρο αυτό τίποτα απολύτως. Εξαιτίας αυτής της φρικτής αμαρτίας που βασίλευε στον τόπο αυτό, της ομοφιλοφιλίας. Ζούσαν αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, το άρσενες ενάρσεση. Δεν υπήρχε φυσιολογική κατάσταση ικανοποίησης αρχικής επιθυμίας.
υπήρχε μόνο παραφύση, ομοφιλοφιλία. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός το εξής: θα δούμε και θα ζήσουμε στον τόπο μας Σόδομα και Γόμορα. Το επαναλαμβάνω. Είναι μία από τις προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Θα δούμε και θα ζήσουμε στον τόπο μας Σόδομα και Γόμορα. Το έχω διαβάσει μερικές φορές, αλλά θα κάνω και ανάγνωση σε ορισμένα από αυτά, γιατί δεν μπορώ να τα αποδώσω όπως θα έχει το κείμενο εδώ μέσα. Όμως, το κομμάτι Σόδομα και Γόμορα είναι καταγεγραμμένο στην Αγία Γραφή και μνημονεύει ακριβώς το περιστατικό που οι άγγελοι κατέβηκαν να προειδοποιήσουν τον Λότ, έτσι δεν είναι, να αφήσει την γη αυτή, γιατί πρόκειται να χαθεί από το χάρτη, να μην υπάρχει καθόλου. Το λέμε απλά στη γλώσσα μας. Θα χαθεί από το χάρτη. Με εμφάνιση ανθρώπινη και με ομορφιά που δεν περιγραφόταν, κατέβηκαν οι άγγελοι, οι οποίοι έγιναν ορατοί. Ορατοί έγιναν από τους κατοίκους των Σοδόμων και τους κάλεσε ο Λότ, ή μάλλον πήγαν στο Λότ για να φιλοξενηθούν και για να ανακοινώσουν το γεγονός της καταστροφής. Σόδομα λοιπόν και Γόμορα είναι, πρόκειται για, ταυτίζονται μάλλον, ταυτίζονται. Κάθε φορά που ακούμε Σόδομα και Γόμορα, ακριβώς με εκείνη την πράξη της ομοφιλοφιλίας. Ο κόσμος είδε τους αγγέλους, ζήτησε να ικανοποιήσει τον εαυτό του με τους νέους που μπήκαν στο σπίτι του Λότ. Αλλά οι άγγελοι, λέει, με τη δύναμη του Θεού, τους τύφλωσαν. Έβλεπαν μεν, αλλά δεν έβλεπαν τους αγγέλους. Εν πάση περιπτώσει, τέτοια ήταν η μανία των ανθρώπων, ώστε σε αυτό το σημείο έφτασαν και εκεί να ικανοποιήσουν την παραφύση επιθυμία τους. Την παραφύση επιθυμία τους. Εξεκάθισαν, λέει. Λέω πώς θα τους πάρουν. Εξεκάθισαν. Ξέρετε τη λέξη εξεκάθισαν. Πυρπολήθηκαν. Είχαν τέτοια επιθυμία φοβερή οι Σοδομίτες που αισθάνονταν καούρα μέσα τους. Η καούρα έφερε τη καούρα. Έφερε τη φωτιά και τους έκαψε. Γράφει λοιπόν εδώ η Αγία, εκφραζόμαστε έτσι γιατί έτσι πρέπει να εκφραζόμαστε, ηγουμένη του μοναστηριού Μεγαδένδρο Αιτωλοκανανίας, που δίνει ερμηνεία με βάση την ιστορία στις προφητείες του Αγίου Κοσμά, γιατί λέει η ίδια, εγώ θα προσπαθήσω με την ιστορία που αναφέρει γεγονότα να φέρω το γεγονό, ξαναπώ, αυτή η προφητεία πραγματοποιήθηκε έτσι, η άλλη έτσι. Λοιπόν, μας γράφει λοιπόν αυτή η Αγία Ηγουμένη, λέει ότι προσπάθησε να μετά από πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, προσέξτε το, άντε σε γεμάστε. Αυτό λέει ο Άγιος μας, αυτό λέει η Αποκάλυψη, αυτό λέει το άλλο, πάμε να μιλήσουμε εμείς, να πάρουμε το αξίωμα που ο Θεός δίνει σε κάποιους, το φωτισμό δηλαδή, να το πάρουμε εμείς, να κάνουμε το δάσκαλο. Μα δεν είμαστε δάσκαλοι. Λοιπόν, αυτή η Αγιουγουμένη λοιπόν λέει, ζήτησα από βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου
Ζήτησα από την Αλβανία κοιμήλια που γονεμεί το Άγιο Κοσμά. Χρόνια ολόκληρα έψαξα και με τη βοήθεια του Θεού πρώτα απ' όλα κατέγραψα τις προφητείες και προσπάθησα να δώσω φως στην πράξη. Λέγει λοιπόν, να διαβάσουμε, καλό είναι και το κομμάτι αυτό που λέει η Γραφή. Δύο άγγελοι με τη μορφή νέων ανδρών αποστέλλονται από το Θεό στα Σόδωμα για να τα καταστρέψουν για την αφόρητη κατάσταση της ανηθικότητας, στην οποία οι κάτοικοι των Σοδόμων και Γομόρας είχαν φτάσει αφόρητη κατάσταση. Δεν πήγαινε άλλο. Το τέλος. Ο Λότ του συνάντησε στην πύλη της πόλεως, χωρίς να ξέρει πως είναι άγγελοι. Τους προσκαλεί στο σπίτι του για να καταλύσουν σε αυτό, για να κοιμηθούν εκεί δηλαδή και να φάνε. Πιθανώς για να μην διακινδυνεύσουν στην πλατεία από την ακολασία των σοδομητών, όπου είπαν πως ήθελαν να διανυκτερεύσουν. Έτσι είπαν οι άγγελοι, θα διανυκτερεύσουν στην πλατεία. Όχι εδώ, σπίτι μου, για να σας προφυλάξει. Δεν ήξερε ότι ήταν άγγελοι, έτσι δεν είναι. Αλλά μάλλον τους κάλεσε ένεκα φιλοξενίας. Οι Σοδομίτες είδαν τους νέους που μπήκαν στο σπίτι του Λότ και μαζεύτηκαν όλοι οι άνδρες, προσέξτε πως το λέει η Αγία Γραφή, από νεανίσκου έως πρεσβυτέρου. Από το νεότατο μέχρι το γεροντάτατο. Τόση ήταν η διαφθορά μεγάλη. Και φώναξαν το Λότ να βγάλει έξω τους νέους αυτούς που φιλοξενεί. Απ' έξω φώναζαν. Να τους βγάλει έξω αυτούς που φιλοξενεί. Για να ασεργήσουν επ' αυτόν. Όπως οι άλλοι, έτσι και ο Λότ, δεν γνώριζε ότι φιλοξενούσε αγγέλους. Στεναρά αρνήθηκε να τους παραδώσει τους νέους στους ασεργείς. Βγήκε έξω και έκλεισε πίσω του την πόρτα. Τους γνώριζε καλά τους έξω ο Λότ. Τόσο πολύ ο Λότ μισούσε τη διαστροφή της ομοφιλοφιλίας που προέκρινε προτιμότερη από αυτήν, συγκριτικά προτιμούσε ο Λότ ασέργεια, από την ασέργεια δηλαδή αυτή, την πορνεία, και τους είπε ότι προτιμάει να δώσει τις δύο κόρες του για να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους, που ήταν παρθένες, να μαρτήσουν επ' αυτόν, να μαρτήσουν με αυτές ή απ' έξω. Αλλά ποτέ τους νέους που φιλοξενούσαμε στο σπίτι. Κακή βέβαια πρόταση του Λότ, κακή πρόταση. Αυτοί όμως είχαν φτάσει στο άκρο άωτο της ανηθικότητος. Δεν έπαιρνε άλλο. Εξεκάθισαν εν τη ορέξη αυτόν, λέει. Άναψαν φωτιά. Αδιαφορούσαν για την φυσική χρήση της ορέξεως, της θηλίας. Για αμαρτητικούς σκοπούς, θα το λέει και εδώ πέρα, εξεκάθισαν τη ορέξη αυτών οι σαλήνους. Άρσενε σε άρσεση και πήγαιναν άνδρες με άνδρες. Την ασχημοσύνη κατεργαζόμενη και την αντιμυστία είναι έδεις πλάγης αυτών εν αυτής απολαμβάνοντες. Λέει, προσπαθούσαν να απολαμβάνουν την παραφύση όρεξη. Εξαγριωμένοι οι ομοφιλόφιλοι κάτοικοι των Σοδόμων
επιπίπτουν εναντίον του Λότ και ετοιμάζονται να σπάσουν την πόρτα του σπιτιού. Στο βιβλίο της Γενέσεως, 19 κεφάλαιο, στίχος 9. Αλλά επεμβαίνουν οι άγγελοι, τραβούν μέσα στο σπίτι του Λότ για να το σώσουν και πατάσουν αορασία του ασεργείς άνδρας και ρίχνουν στα μάτια τους ένα είδος να μην βλέπουν, αορασία. Οι οποίοι πλέον δεν έβλεπαν την πόρτα του σπιτιού. Οι άγγελοι παραλαμβάνουν από το χέρι τη γυναίκα, τις κόρες και το Λότ και τους οδηγούν μακράν το Σοδόμον. Και ύστερα γυρίζουν οι άγγελοι και καταστρέφουν όχι μόνο τα Σόδομα αλλά και τις γύρω πόλεις που ζούσαν όπως Σοδομίτες, την καταστρέφουν διαπυρός και θείου, και ραυνοί έπεσαν από τον ουρανό ή λάβα ηφαιστείων γης έπεσαν σε έφλεκτες ύλες του εδάφους, ασφάλτου και ναφθαλήνης, και άναψαν πυρκαγιά στη γη και ατμόσφαιρα στην ατμόσφαιρα βροχή από θιάφη και φωτιά, αυτά ήσαν φυσικά μέχρι που μέσα που χρησιμοποίησε ο Θεός για την καταστροφή. Συνεχίζει. Η εξαφάνιση των πόλεων αυτών ήταν πλήρης. Γράφει η Αγία Οικουμένη τώρα. Τέλος διακαθιζήσεως βούλιαξαν και εξαφανίστηκαν οι πόλεις αυτές. Μελετώντας το 13ο κεφάλαιο της Γενέσεως, τρομάζει κανείς. Όχι τόσο από την καταστροφή που ήταν τιμωρία Θεού, όσο και για τον λόγο που την προξένησε, την καταστροφή. Ποιος λόγος την προξένησε? Η ομοφιλοφιλία. Το δένουμε αυτό. Ομοφιλία ίσον συμφορά ίσον Σόδομα και Γόμορα. Σοδομητική κατάσταση των ανθρώπων. Απορεί κανείς πως δεν υπήρχε ούτε ένας άνδρας να έχει σύνεση, να έχει μυαλό, να ακολουθεί τη φυσική τάξη, να σοφρονεί. Νέοι γέροι στην ίδια κλίμακα της αισχρότητας. Νέοι γέροι. Βλέπουμε λοιπόν πως ο Άγιος Κοσμάς με την προφητεία του θα δούμε και θα ζήσουμε, ξαναλέω την προφητεία του Άγιου Κοσμά, τα Σόδομα και τα Γόμαρα στον τόπο μας. Προσέξτε το, στον τόπο μας. Όχι στην Αμερική, όχι στην Ολλανδία, όχι στον τόπο μας Σόδομα και Γόμαρα. Η προφητεία αυτή επαληθεύεται στις ημέρες μας. Διότι η διαστροφή της ομοφιλοφιλίας εξαπλώνεται διαρκώς στον τόπο μας. Έχει ακουστεί, εγώ δεν έχω ακούσει, ότι και πρόσωπα που έχουν πρώτες θέσεις κυβερνητικές που είναι... Όχι μόνο αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά θα βάλουν και νόμο να νομιμοποιήσουν την κατάσταση. Δεν περιμένετε λιγάκι. Μήπως είναι δεύτερο αυτό που λέτε εσύ, αυτό που θα διαβάσουμε τώρα εδώ. Εγώ η Αγγλία τι είναι. Για να το δούμε, για να το δούμε. Περιμένουμε. Από νόητο συνέχεια. Λίγο έχει εδώ. Ντοκουμέντα έχει εδώ. Ντοκουμέντα. Και αυτό το διαβάζω. Λοιπόν. Και έρχεται από τα ξένα κράτη. Το συνεχίζει. Σε ορισμένα μάλιστα εκ των οποίων κρατών έχει νομιμοποιηθεί. Αυτό είναι, αγγλία, ελπίκα. Λοιπόν, αυτό, η νομιμοποίηση της ομοφιλοφιλίας θα αποτελέσει και το βδέλυγμα της ερημόσεως. Και το βδέλυγμα
της ερημώσεως. Να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Ναι. Δέλυγμα σημαίνει αηδίασμα μέχρι που φτάνει στο ξέρασμα. Βλέπεις κάτι, το αηδιάζεις, το συγχαίρεσαι και το ξερνάς. Ξερνάς και αυτά που είσαι μέσα σου. Δηλαδή, θα είναι τέτοια η κατάσταση που θα προκαλείς σε αυτούς που θα έχουν λίγο μυαλό, λίγο σύνεση, ξέρασμα. Αλλά θα έχει τις συνέπειες Σόδομα και Γόμορα. Γι' αυτό το λέμε ίσον σοδομητισμός, ομοφιλοφιλία, Σόδομα και Γόμορα. Λοιπόν, η προφητεία, ποια προφητεία την επαναλαμβάνω και την λέει συνέχεια εδώ πέρα, θα δούμε και θα ζήσουμε τα Σόδομα και τα Γόμορα στον τόπο μας. Αναφέρεται κυρίως στην διαστροφή της ομοφιλοφιλίας και ασφαλώς όχι μόνο. Προβλέπει την εγένεια γενετήσια ανηθικότητα στη χώρα μας. Προβλέπει, προσέξτε το αυτό πράγμα. Λέει, ένας από εσάς θα με σταυρώσει. Δεν είχε σταυρωθεί ο Κύριος ακόμα. Ο Κύριος προφήτευε. Άγιος λέει, θα γίνει ο τόπος μας σαν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Προβλέπει. Έχει το φως του Αγίου Πνεύματος. Βλέπει αιώνες μετά από τη ζωή του Άγιος Παπαδόπουλος πώς θα είναι ο τόπος μας και λέει οι άνθρωποι με τη δική τους όρεξη έτσι θα πηγαίνουν. Σας το λέω από τώρα. Ενδεικτικά για το θέμα της εκπορνεύσεως της χώρας μας Σόδομα και Γόμορα στον τόπο μας μερικά στοιχεία που καταγράφει η εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος ενημερωτικά από μια σφοδρή μάχη που έγινε στη Βουλή να ακούσουμε λοιπόν γιατί κάπως διαζόμαστε στη Βουλή έγινε λέει μάχη στη Βουλή δια την απόσυρση είχε γίνει πρόταση πως θα γίνουμε Σόδομα και Γόμορα να γίνει νόμος για να προχωρήσει η χώρα στο σημείο αυτό. Για να παντρεύουν. Λοιπόν, έγινε μάχη, λέει, για να αποσυρθεί ο νόμος της ντροπής. Δια την απόσυρση της διατάξεως της ντροπής. Το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Η τροπολογία αυτή επέφερε την άσκηση του επαγγέλματος της Ιεροδούλου μιλούσε για τις πόρνες, οι ιερόδρες ονομάζουν, από τα 18 έτη, επέτρεπε από τα 18 έτη, την ενασχόληση με το επάγγελμα αυτό. Και επέτρεπε ακόμα την εγκατάσταση οίκων ανοχής και σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα από τις εκκλησίες. Και από τα νοσοκομεία και από τα σχολεία. Αυτό έλεγε η πρόταση που οδηγούσε και οδηγεί τη χώρα μας στην εκπόρνευσή της. Εξαπελήθη σφοδρά επίθεση από τους βουλευτάς για την απόσυρση όχι της τροπολογίας, προσέξτε το, αλλά της ντροπολογίας. Της ντροπής που ανάγκασε την κυβέρνηση να αποσύρθει την τροπολογία αυτή η οποία εξυπηρετεί την ανάπτυξη της βιομηχανίας του σεξ και του μεγάλου κεφαλαίου όπως είπε βουλευτής του ΚΚΕ Σταύρος Χωμενίτης. Το αίτημα αποσύρσεως προέβαλε έντονα το ζήτησε λέει έντονα να αποσυρθεί κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ενώ η βουλευτής ή η βουλευτής τελικό γένος του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλη
συνεκλώνησε το κοινοβούλιο, το κούνησε λέει το κοινοβούλιο, με όσα είπε για την επιχείρηση εξαπλώσεως της πορνείας και εκπορνεύσεως της Ελλάδος. Και απεκάλυψε με την ομιλία της την νομιμοποίηση της πορνείας θέτουσα αυστηρά, αμήλικτα, ερωτηματικά. Μερικά σημεία από την ομιλία της βουλευτού Λιάνα Κανέλης. Το 1999, έχουμε 11, όχι έχουμε 2011 τώρα, έτσι είναι, με το νόμο 2734, κάθετος 1999, είμαστε η μία και πρώτη χώρα της Ευρώπης, το 1999 της Ευρώπης, που αναγνώρισε την πορνεία ως επάγγελμα. Είμαστε δηλαδή μπροστάριδες. Ακολούθησε με καθυστέρηση ενός έτους, πολύ καθυστερημένη σε κοινωνικά ζητήματα, η Ολλανδία. Αυτό είναι καμιά άλλη χώρα έκτοτε, γράφει η Λιάνα Κανέλη. Η βουλευτής μιλάει για την νομιμοποίηση με άδεια στις παντρεμένες, με προαγωγούς του συζύγους. Έδινε το δικαίωμα ο νόμος ο άντρας να βγάζει τη γυναίκα του στο κλαρί και να εμπορεύεται τη γυναίκα του. Μέσα στους οίκους της αμαρτίας, και συνεχίζει ότι δια του νόμου τούτου επιδιώκεται, προσέξτε το, με το νόμο αυτό επιδιώκεται η καταπολέμηση τίνος, νομίζετε, της ανεργίας. Το καταλαβαίνουμε καλά. Και ότι ενώ ο προηγούμενος νόμος επέτρεπε να εργάζονται εκεί γυναίκες εκεί στον οίκο ανοχής, επέτρεπε ο προηγούμενος νόμος μόνο γυναίκες άνω των 55 ετών, ο σημερινός νόμος καινοτομεί στα 18 και μπορεί και ο άνδρας να προάγει τη σύζυγο. Μοναδικό κριτήριο για να πιάσει δουλειά, σε εισαγωγικά, αφού πρόκειται για ανέργους, είναι να είσαι 18 χρονών, άνδρας ή γυναίκα. Μοναδικό κριτήριο. Ως βοηθητικό προσωπικό. Αλλάζουμε τη λέξη από υπηρετικό, ο νόμος παλιά έλεγε υπηρετικό προσωπικό, ο νέος ή η νέα που έκανα τη δουλειά αυτή, υπηρετικό προσωπικό, τώρα λέει βοηθητικό προσωπικό. Και την κάνουμε βοηθητικό. Έτσι η μετάφραση στην πράξη σημαίνει το εξής. Μια άδεια και 10 δίμετρες εισαγωγής 18άρες, μία άδεια και 12 μέτρα 18άρες λέει, οι οποίες θα εμφανίζονται ως βοηθητικό προσωπικό. Δεν θα απαιτείται άδεια για αυτές, τις 18 καθόλου, και θα μπορούν να εργάζονται ως πόρνες, αγόρια ή κορίτσια 18 χρονών. Έτσι κατανοούμε τη βιασύνη. Ποια βιασύνη? Βιαζόντουσαν αυτοί που ψήφισαν τον νόμο να παταχθεί η ανεργία. Για να μην έχουμε ανεργία. Έχουμε αλήθεια καταπληκτικό πράγμα να προτείνουμε στα νιάτα. Αυτό είναι ειρωνία. 18 χρονών δεν βρίσκεις δουλειά. Δεν μπορείς να πας ούτε μισθοφόρο στο στρατό. Κατευθείαν στο μπ. Καταλαβαίνετε. Δεν λέει τη λέξη. Βοηθητικό προσωπικό. 18 χρονών. Γι' αυτό δίδεται και η άδεια στις παντρεμένες. Έλεος δηλαδή αυτή την πρωτοπορία, έλεος, την βρήκατε? Ρωτάει τους νομοθέτες. Και πιο κάτω συνεχίζει. Εδώ δεν είμαστε για να ηθικολογούμε,
αν είναι ή δεν είναι καλό, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει πορνεία. Η συστηματικοποίησή της, η αντίληψη ότι το κέρδος που πρόκειται είτε για τον εργαζόμενο ως πόρνο ή πόρνη, είτε για το σωματέμπορο και το σωματεμπόριο, είναι ένα νόμιμο φορολογήσιμο υλικό. Είναι απαράδεκτο και περιέχει κινδύνους, γιατί ακούμε κάποια πράγματα για την υγεία και τον έλεγχο. Και τελειώνει χαρακτηριστικά. Ξέρουμε, Ηλιάνα Καλέλη, ξέρουμε γιατί βιάζεστε. Κάποιος σας το ζήτησε. Ηλιάνα Καλέλη το λέει αυτό, Ξέρουμε γιατί βιάζεστε. Κάποιος σας το ζήτησε. Αλίμονο από τούτο τον τόπο Άγιε Κοσμά. Πάμε λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, δεν θα διακόπτετε, γιατί έχουμε και άλλα πούμε. Πάμε λοιπόν τώρα και να δούμε κι άλλο. Άρα λοιπόν, πάμε για Σόδωμα και Γόμορα. Και τα παραπέρα όμως. Άλλη προφητεία του Αγίου Κοσμά. Πάλι με βάση το φως του Αγίου Πνεύματος και της ιστορίας. Θα σας ρίξουν παρά πολύ. Θα ζητήσουν να τον πάρουν πίσω. Αλλά δεν θα μπορέσουν. Βεβαίως, λέει, θα σας ρίξουν παρά πολύ. Πρόκειται για τους φόρους. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ας διαβάσουμε τι λέει εδώ πέρα. Βεβαίως, ο νους μας πηγαίνει στα μεγάλα δάνεια και στις επιδοτήσεις. Προσέξτε το λιγάκι. Τότε που το λέει ο Άγιος μας, είχαμε τουρκοκρατία. Όταν έφυγε η τουρκοκρατία, έπεσε στο κεφάλι φόρος. Αλλά όχι όσο είπε ο Άγιος μας ο τόλος. Έπεσε, μεγάλος φόρος. Λοιπόν, και για να βγει το κράτος από την φτώχεια που είχε, δανείστηκε. Μετά την τουρκοκρατία. Ως προς την προφητεία του Αγίου Κοσμά, δεν νομίζω να υπάρχει καμιά ανάγκη να μελετήσουμε αυτή την πλευρά. Μισό λεπτό. Και λέει, θα σας φορολογήσουν και τα παράθυρα και τις κότες. Και τις κότες. Τόσο μεγάλος θα είναι ο φόρος. Λοιπόν, θα σας ζητήσουν όμως για να το πάρουν πίσω. Αλλά δεν θα μπορέσουν. Αλλά δεν θα μπορέσουν να το πάρουν πίσω. Δεν θα μπορέσω, προσέξτε, δεν μπορέσω να πάρω πίσω. Κατά το πρώτο τετράμινο του 2003, τότε που γράφτηκε και το βιβλίο αυτό εδώ πέρα, το 2002 γράφτηκε το βιβλίο, ο δανεισμός του δημοσίου, του κράτους μας δηλαδή, προσέλαβε ρυθμούς που μόνο κατά το τέλος της δεκαετίας του 80 είχε γνωρίσει ο τόπος. Τόσο μεγάλος δανεισμός έγινε από την ΕΟΚ, ανατρέποντας κάθε πρόβλεψη του προϋπολογισμού. Το δημόσιο αύξησε τις δανειακές ανάγκες κατά 66,6%
και δανείστηκε μέχρι τον Απρίλιο του 2003 20 δις ευρώ. Έναντι προβλέψεως 30 δις ευρώ για όλο τον χρόνο. Τον Απρίλιο 20 δις, για όλο τον χρόνο είχε προβλεφθεί 30 να μαζέψει, εδώ πριν τις ώρες δανείστηκε 20 δις. Είναι άγνωστο πού θα φτάσει τελικώς ο δημόσιος δανεισμός φέτο. Μιλάει για το 2003. Δοθέντος ότι η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει ακόμη τα εξής. Τότε που το έγραφε, αύξηση μισθών και συντάξεων του δημοσίου και καταβολή αναδρομικών, χρωστά και το κράτος του δημοσίου της υπαλλήλους, 6 μηνών. Προσδιορισμός ζημιών καλλιεργητών από την κακοκαιρία του Μαρτίου. Τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν φυσικά στην τρομακτική αύξηση των προδογενών δημοσίων δαπανών, οι οποίες αντί να μειωθούν οι δαπάνες, τετραπλασιάστηκαν οι δαπάνες, σημειώνοντας ρυθμό αυξήσεως 25,2%. Και είχε προβλεφθεί από τους κυβερνώντας τότε, το 2003, ότι θα έφτανε μόνο το 6% τα έξοδα του κράτους. Και τούτοι φτάσανε, λέει, αντί για 6, 25,2%. Παραπάνω από τα προβλεπόμενα. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι η πορεία της οικονομίας είναι προβληματική, ούτως ή άλλως. Πολύ περισσότερο που ήδη βρισκόμαστε, τότε θα γίνουν εκλογές, με την κυβέρνηση να προγραμματίζει κοινωνικά πακέτα και άλλες προεκλογικές παροχές, κυριότερες των οποίων είναι νέο μισθολόγιο και τα λοιπά και απεργίες στη μέση και το καθεξής. Πάμε να δούμε ορισμένα πράγματα. Και αναγκάστηκε το κράτος για να έρθει, να αντεπεξέλθει τα έξοδα του, να δανειστεί. Αναγκάστηκε να δανειστεί. Λοιπόν, επομένως, ζήτησε παρά από έξω, παρά πολύ. Ο παράς έπεσε, μας τον έριξαν απ' έξω, τον παρά. Μας τον έριξαν τον παρά απ' έξω. Φορολογίες, έχουμε μέγιστες και προσδοκούμε οι φορολογίες που έχουμε να φτάσουν στο απροχώρητο. Μιλάμε για το 2003, στο απροχώρητο. Για να δώσουμε τα δάνεια πίσω. Πώς θα δοθούν τα δάνεια πίσω? Αλλά ο Κύριος είδε τις παραστάσεις, τις γενικότερες, που δεν θα προλάβει ούτε ο ένας να δώσει, ούτε εμείς να δώσουμε, ούτε άλλος να πάρει. Πήραμε τα δάνεια, έτσι, τα πήραμε τα δάνεια, πρέπει να γυρίσουμε. Λέει, να δούμε, γιατί δεν προλάβει, λέει ο Άγιος Κωνσταντινός, να τα ζητήσουν αυτοί που μας τα δίνουν. Τουλάχιστον όλα. Θέλω όμως να σχολιάσω λίγο και το θέμα των επιδοτήσεων που δεν πρόκειται περί δανείων. Μερικές επιδοτήσεις έχουν απαιτήσεις ψηλότερου κόστος από τα δάνεια. Λέει, μας δώσαν δάνεια και βάλανε τόπους. Όμως δεν θα γυρίσουμε, λέει, πίσω τα δάνεια με τους τόπους. Κάποια πράγματα πολύ περισσότερα από τους τόπους. Κάποια πράγματα πολύ περισσότερα από τους τόπους. Ποια είναι αυτή? Κάποια πράγματα πολύ περισσότερα από τους τόπους. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, μήπως ζητηθούν για αυτές τις παραχωρήσεις που κάνανε άλλου είδους παραχωρήσεις που οι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν μπορούν να αποδεχτούν. Παραδείγματος χάρη, απορθοδοξοποίηση, για να μην φαινόμαστε μισαλόδοξοι. Δηλαδή θα μας πούνε, αυτό γράφει το 2003,
Τέρμα χριστιανός ορθόδοξος. Βγάτε από τη μέση, γιατί έχουμε εδώ πέρα ξένους ανθρώπους που είσαι μαζί. Τι θα είσαι τώρα εσύ, κουβαλάς αυτή την νοοτροπία την παλιά, να είσαι ορθόδοξος χριστιανός. Πέταξε την πάντα αυτό. Απορθοδοξοποίηση. Και ένα κατ' ούτου οι ταυτότητες δεν θα σημειώνουν το θρησκευά μας. Δεύτερον, το προσέξουμε. Η ιεροσύνη γυναικών. Το γράφει ηγουμένη αυτό εδώ. Μήπως μας ζητηθεί να γίνονται και οι γυναίκες παπάδες, ιερείς. Στην Αγγλία έχουν γίνει. Επειδή έξω γίνονται, σου λέει να είμαστε και εμείς προχωμένοι. Δεν μόνο έξω προχωμένοι. Να είμαστε προχωρημένοι. Για να συμβαδίζουμε με τις ισχύουσες διατάξεις άλλων ομολογιών, γιατί πρέπει να υπάρχει ισοτιμία φίλων. Ισοτιμία φίλων. Κάποτε πριν από 20 χρόνια, 30, ίση η γυναίκα με τον άντρα. Είχε το λόγο που υπόθηκε αυτό. Είχε το λόγο που υπόθηκε. Είχε το λόγο που υπόθηκε. Ίση η γυναίκα με τον άντρα. Μήπως φτάσουμε και εδώ. Το ερώτημα. Τρίτον, κατάργηση του αβάτου του Αγίου Όρους. Σας αγιωδώς πάνε μόνο οι άνδρες. Ναι, σου λέει, σας δώσαμε δάλια, ανοίξτε το να μπουν και οι γυναίκες τώρα μέσα. Κάνει μουσείο. Λοιπόν, και τόσα άλλα. Για να προχωρήσουμε ύστερα, για να φτάσουμε στο τέλος, στα σφραγίσματα του Αντιχρίστου. Ένα-ένα, όχι να μαζί δεν γίνονται, αλλά και από δικής πλευράς, προσέξτε το, υποβάθμιση εθνικών εορτών. Π.χ. όλα τα παιδιά πριν από χρόνια ήσαν υποχρεωμένα να πάρουν μέρος στην παρέλαση. Όλα. Τώρα, όσοι θέλουν. Ερετικά το. Όσοι θέλουν. Δεν θα πει υποχρεώσει το παιδί να πάρει στην παρέλαση. Αντιλαμβανόμαστε. Έχει το νόημά του μέχρι να φτάσει τέλος η εθνική εορτή. Πού είναι τώρα, είμαστε όλοι ένα. Έλληνες, Τούρκοι, Βούλγαροι, δεν ξέρω τι άλλο, ένα. Είμαστε παγκοσμιοποιημένοι, παρακαλώ. Ακόμη, κατάργηση ελληνικής σημαίας. Με το Σταυρό. Θα διαμαρτυρηθούν, σημειώνει εδώ, τα οστά των πεσόντων Ελλήνων στο μέτωπο. Θα διαμαρτυρηθούν τα οστά. Μη λέει ο εθνικός ποιητής, από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα αερά. Εμείς τα καταργούμε και αυτοί θα φωνάζουν. Ντροπή σας. Και τόσα άλλα. Αυτό σημαίνουν τα πακέτα που δίνουν. Τα δίνουν έτσι για, επειδή μας αγαπάνε πολύ. Και καλοκαίρι κάνανε χαρά που βλέπουμε πακέτα. Πως οι επιδοτήσεις είναι δάνεια ακριβότερα των δανείων. Το καταλάβατε εκείνο. Ακριβότερα. Δεν φτάνει μόνο στην αποπληρωμή. Κύριε, στα δώσαν, είσαι υποχρεωμένος. Κάνε και αυτό το πράγμα τώρα. Θα το ζητήσουμε. Λοιπόν, είναι δυνατόν έλεγα των επιδοτήσεων να προδώσουμε ορθοδοξία, πατρίδα. Δεν έχουμε πατρίδα, δεν έχουμε εκκλησία. Πάνε τα σύνορά μας. Έτσι θα είμαστε Ευρώπη. Αν δεν έχουμε πατρίδα με σύνορα, με ορθοδοξία. Επειδή σχεδόν όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει, μας λέει, καταργήστε τα σύνορα, καταργήστε τις σημαίες, καταργήστε το με το άλλο, έτσι θα είμαστε Ευρώπη. Γιατί το Βατικανό δεν περιορίζει τα σύνορά του. Ο Πάπας δηλαδή, έτσι κάνετε και εσείς. Έτσι θα κάνετε. Να μη δώσει ο Θεός επιστροφή τιού του είδους επιδοτήσεων. Να μη δώσει ο Θεός τιού του είδους. Κι όμως γίνονται.
διότι δεν θα μπορέσουν να τα πάρουν πίσω. Και θα πάρουν και άνθρωποι που δεν θα είναι ώρα σαν και εμάς, θα βάλουν στήθος και θα πούνε σφάξτε με. Εγώ δεν τα προδίδω. Ούτε σημαία, ούτε πατρίδα, ούτε ορθοδοξία. Μετακινήσεις πληθυσμών. Ένα άλλο θέμα, μετακινήσεις πληθυσμών. Λέει έρχομαι ο Σωτολός στην προφητεία του. Εσείς θα πάτε αλλού και άλλοι θα έρθουν εδώ. Άλλη προφητεία αυτή. Εσείς θα πάτε αλλού, άλλοι θα έρθουν εδώ. Λέει η Αγία Ηγουμένη εδώ το εξής. Δεν μπόρεσα να βρω που είπε αυτή την προφητεία ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Γιατί βλέπετε έχει κάνει, έκανε κόπο πολύ να βρει που είπε τη μία, που είπε την άλλη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα ήταν τότε πολύ εύκολο άμα έβρισκα που την είπε να ψάξουμε στην τοπική ιστορία, στον τόπο που την είπε, για να δούμε πότε έγινε αυτή η προφητεία και αν έγινε. Έτσι. Οι προφητείες εν γέννη έχουν διατηρηθεί στη μνήμη του τόπου των ανθρώπων που υπόθηκε. Αν περνούσε από εδώ ο Οικονομαστήτωρος και έγινε προφητεία κάποτε, οι προγονείς μας θα λέγανε στα παιδιά τους, αυτό υπόθηκε. Τα παιδιά στα παιδιά και θα ξέραμε ότι την πέρασε από εδώ και την είπε ο Ιερουσαλήμ εντελώς. Και θα ξέραμε που την είπε και γιατί την είπε. Και αν έγινε. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Αλλοί στους κάμπους, αλλοί μόνο στους κάμπους, θα έρθουν βρωμερά έθνη. Θα έρθουν βρωμερά έθνη. Το ξανατονίζω. Θα έρθουν βρωμερά έθνη. Όταν έρθουν, μη φοβάστε. Όταν φύγουν, να τους ανοίξετε τον τόπο να φύγουν. Μισό λεπτό. Λοιπόν. Και κάτι ακόμα, δεν μας παίρνει ο χρόνος, αλλά θα αναφέρουμε δύο προφητείες ακόμα και θα κλείσουμε. Να έχετε ένα σταυρό στην μπάλα, εκεί, στο κούτελο. Ναι, στο κούτελο, για να διακρίνεστε ότι είστε χριστιανοί. Ένα σταυρό εδώ για να ξεχωρίζετε. Και το συνεχίζει πάλι να έχετε ένα σταυρό στο μέτωπο για να σας γνωρίζουν ότι είστε χριστιανοί. Ο Άγιος Κοσμάς λέει να έχουμε στο μέτωπο ένα σταυρό για να διακρινόμαστε, να γνωριζόμαστε πως είμαστε χριστιανοί. Πώς όμως είναι δυνατόν να ζωγραφίσουμε ή να χαλάξουμε στο μέτωπο μας ένα σταυρό και ποιος ο λόγος να ξεχωρίζουμε.
να διακρινόμαστε. Μόνο να θυμηθούμε το σάλο που έγινε τελευταία σε αυτή τη χώρα προκειμένου να αναγραφεί στην ταυτότητά μας, το θρήσκευμά μας και η προσπάθεια που γίνεται για την αποχριστιανοποίηση των λεγόμενων χριστιανικών κρατών της Ευρώπης και προπάντων η προσπάθεια της απορθοδοξοποιήσεως της Ελλάδας. Θα καταλάβουμε καλά γιατί ο Άγιος Κοσμάς μας είπε να έχουμε ένα σταυρό στο μέτωπο για να φαινόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί, σαν να λέει σε εμάς σήμερα: όχι μόνο στην ταυτότητα θα βάλετε την ιδιότητά σας, αλλά και στα μέτωπα να κολλήσετε την ιδιότητά σας. Αν άλλοι το βγάλουν από τα χαρτιά, τις ταυτότητες δηλαδή, δεν είναι το όνομα χριστιανός, εσείς θα το κολλήσετε στο μέτωπο. Αν σας αιρήσουν το δικαίωμα να το έχετε στο διαβατήριό σας ή στην ταυτότητα, βάλτε το στο μέτωπο. Μου έχει κάνει εντύπωση η πληροφορία πως όταν επισκέπτονται χριστιανοί τη Κωνσταντινούπολη απαγορεύεται να φορούν φανερά το σταυρό. Ακόμη απαγορεύεται οι ιερείς να φορούν τα ράσα τους και πολλοί αναγκάστηκαν να μην τα βγάλουν, να φορούν ένα ζωστικό. Δεν ξέρω πώς, τι μορφή του έδωσαν. Το να έχουμε ένα σταυρό στο μέτωπο είναι θέμα ομολογίας, είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Μήπως τώρα η μάχη δεν γίνεται να φερεθούν αυτά τα δύο? Μη μας κάνει εντύπωση το γεγονός αυτό, προκειμένου να γίνει η μονοκρατία του Αντιχρίστου, πρέπει να υποχωρήσουν οι εθνικότητες και οι θρησκείες. Προκειμένου να βασιλέψει ο Αντίχριστος, πρέπει να μην υπάρχουν θρησκείες, να μην υπάρχουν και εθνικότητες, Έλληνες, Βούλγαροι και τέτοια. Όλοι ένα. Η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση εκεί οδηγεί. Αυτό στην ιστορία έχει επαναληφθεί. Όχι όμως σε παγκόσμια μορφή. Έχει ξαναγίνει. Αυτό συνέβη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Για να εδραιωθεί, αυτή έπρεπε να γκρεμιστούν τα άλλα κράτη. Για να βασιλέψει η Ρώμη τα αρχαία χρόνια, έπρεπε τα άλλα κράτη να μην υπάρχουν στα σύνορα. Είδαμε ακόμα τους διωγμούς εναντίον των χριστιανών. Προσπαθούσαν οι διώκτες αυτοκράτορες με τη σκληρή βία να εμποδίσουν την εξάπλωση του χριστιανισμού, για να μην αποδυναμωθεί η θρησκεία που υπήρχε πριν στη Ρώμη και εκεί γύρω. Διότι τότε δεν θα είχαν δύναμη οι αυτοκράτορες της Ρώμης. Ο Αντίχριστος θα είναι δικτάτορας όλης της γης, με απέτηση να προσκυνηθεί από όλους ως μόνος Θεός. Ο Άγιος Κοσμάς δεν χρησιμοποιεί χωρίς λόγου σταυρό στο μέτωπο, στο οποίο πρέπει να βάλουμε το σταυρό στο μέτωπο. Ξεχωρίζει την ενέργεια του Αντιχρίστου, δεδομένου ότι αυτός κυρίως το μέτωπο θα χρησιμοποιήσει για να βάλει το σφράγισμά του. Το καταλάβατε? Και ο Αντίχριστος θα βάλει το σφράγισμα στο μέτωπο για να ξεχωρίζει τους δικούς του. Γι' αυτό λέει ο Κοσμάς στο μέτωπο σταυρός. Και εδώ βέβαια γράφει το εξής: και ποιεί πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς και τους ελεύθερους και τους δούλους, ή να δώσω συν αυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς
ή επί των μετόπων αυτών, χάραγμα, και να μην τις δίνετε αγοράσε ή πωλήσε, ή μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του όνοματός του. Αποκάλυψη 13 κεφάλαιο, στίχο 16-17. Η αποτύπωση του ονόματος του θηρίου του Αντιχρίστου ή του αριθμού του ονόματος αυτού που θα αποτελέσει και το κωδικό αριθμό των σφραγισμένων, κωδικός αριθμό των σφραγισμένων, 666, θα γίνει με ακτίνες λέζες στο μέτωπο ή στο δεξί το χέρι. Η ανάγνωση και ο έλεγχος των σφραγιστέντων θα γίνει μέσω ελεκτικού μηχανήματος που θα ελέγχει το μέτωπο ή το δεξί χέρι των ανθρώπων προς διαπίστωση του σφραγίσματος. Θα γίνεται διάλεγχος. Το έχεις, δεν το έχεις, το... Αυτά είναι πλέον εις όρους γνωστά. Γι' αυτό, γιατί όμως ο χριστιανός δεν θα σφραγιστεί? Διότι ο χριστιανός κατά τη βάπτισή του σφραγίστηκε. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν, λέει ο παπάς. Εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αυτούς τους λόγους λέγει ο ιερεύς που τελεί το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος. Και συγχρόνως σημειώνει τον Τίμιο Σταυρό. Στο μέτωπο, στην πλάτη, στα πόδια, στα χέρια, σφραγής δωρεάς Σταυρός. Έχει ο χριστιανός σφράγισμα. Όταν δεχτεί στο χέρι και στο μέτωπο, αποσφραγίζεται από το όνομα του Χριστού και παίρνει το όνομα του Αντιχρίστου. Δηλαδή, όποιος βάλει τη σφραγίδα του Αντιχρίστου πάνω από τη σφραγίδα αυτή του Χριστού, αρνείται το μυστήριο του βαπτίσματος. Αποτάσσεται το Χριστό, φεύγω Κύριε από την παράταξή σου και ακολουθεί την παράταξη του διαβόλου. Ενώ στο βάπτισμα σημαίνει το ανάποδο. Αποτάσσει το σατανά, αφήνει την παράταξη σατανά και πάσει την πομπή αυτού και όλες τις παρατάξεις του και εντάσσεσαι στον Χριστό, του λέει ο παπάς που βαφτίζει. Αφήνεις τις παρατάξεις του διαβόλου, ακολουθείς τις παρατάξεις του Χριστού. Λέει ναι. Με τη σφραγίδα που θα βάλει ο Αντίχριστος 66, γίνεται ανάποδο. Αφήνει τις παρατάξεις του Κυρίου και ακολουθεί τις παρατάξεις του διαβόλου. Άρα διδάσκει ο Άγιος να αρνηθεί ο χριστιανός το μυαρό σφράγισμα του Αντιχρίστου και να κρατήσει τις σφραγίδες της δωρεάς του Χριστού. Καλά, να μην μολυθεί το μετωπό του, να μην μολυθεί ολόκληρος δεχόμενος την αποτύπωση πάνω του του ονόματος με το 66 του Αντιχρίστου. Ακόμη, με το να λέει ο Άγιος Κοσμάς να έχετε το σταυρό στο μέτωπο, πιστεύω, λέει εδώ η Αγία Οικουμένη, ότι εδώ πρέπει να έχουμε το πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, το Ορθόδοξο, σε θεωρία και σε πράξη. Στο μέτωπο, λες εις το όνομα του Πατρός και βάζεις εδώ το χεράκι σου, στο μέτωπο. Εκεί δοξάζεις, στο δόξα πατρί που λέμε, δεν λέμε. Γι' αυτό λέει στο μέτωπο, λέει. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και φρόνημα χριστιανικό. Και βέβαια, όταν ομολογείς ότι ακολουθείς τον Κύριο, σημαίνει ότι σηκώνεις πραγματικά και ένα σταυρό και το καταλαβαίνεις καλά. Και λες, Κύριε, ναι, γνωρίζω ότι θυσία έκανες εσύ, σε θυσία με κάνεις και εμένα, ναι, σε παρακαλώ, έλα να σηκώσω μαζί με σένα το σταυρό που είναι θυσία. Λοιπόν, και λέγει στη διδαχή του ο Άγιος Κομμάς ο Τελός, τούτο σας λέγω και σας παραγγέλω, καν ο ουρανός
κατέβει κάτω. Κάνει η γη ανέβει επάνω. Κάνει όλος ο κόσμος χαλάσει. Καθώς μέλει να χαλάσει, κάποια στιγμή θα πάρει τέλος. Σήμερον αύριον να μη σας μέλει τι έχει να κάνει ο Θεός. Το κορμί σας ας το κάψουν, ας το τηγανίσουν. Τα πράγματά σας ας τα πάρουν. Μη σας μέλει. Δώσατε τα. Δεν είναι δικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέσει επάνω δεν μπορεί να σας τα πάρει εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας. Εκτός δηλαδή και γίνετε προδότες. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε. Ψυχή και Χριστό. Να μην τα χάσετε. Πιστεύω, και τελειώνουμε τώρα, πως η προφητεία του Αγίου Κοσμά μιλάει για τη στάση που πρέπει να τηρήσει ο χριστιανός απέναντι στα ύπουλα τεγνάσματα που πρόκειται, που εφαρμόζει ή και πρόκειται να εφαρμόσει και θα εφαρμόζει στην πορεία των χρόνων ο αντικείμενός μας, ο Αντίχριστος και γάρ πολύ αντίχριστη γεγόνωση. Γιατί συγκεκριμένα αναφέρεται σε αυτό το πράγμα, στον Αντίχριστο. Εχθές στην ομιλία του Σεβασμιωτάτου ακούσαμε να λέγει ότι πρόκειται να πάρει θέση η Εκκλησία με τη Ιερά Σύνοδο για αυτό που λένε το 666. Περιμένουμε στα ακουστικά μας για να πάρουμε, να ακολουθήσουμε και εμείς αυτό που η Εκκλησία θα μας κάνει, να έχουμε σοφροσύνη και να πορευτούμε σωστά στον δρόμο της ζωής μας. Θέση έχει πάρει όμως το 98 και το 97. Ορίστε. Θέση έχει πάρει το 98 και το 97. Ποιος? Δεν μπορεί η Εκκλησία. Δεν μπορεί να αναιρέσει τη θέση την τότε. Την ίδια να βγάλει μια θέση την απειπάρτε της. Δεν θα πει αυτό το πράγμα. Ναι. Θα πάρει θέση αυτή που δεν μπορεί να αναιρέσει σωστά υπόθηκε. Περιμένουμε να επαναλάβει και να επιβεβαιώσει τη θέση που έχει πάρει. Γιατί Εκκλησία έχουμε, δεν αφήνει την Εκκλησία του ο Θεός. Μέσα από αυτή σηκώνονται έστω και λιγοστά αναστήματα και θυσιάζουν και αξιώματα και ζωή και ακολουθούν όσοι έχουν το ίδιο φρόνημα με εκείνους που θυσιάζονται. Αμήν. Άλλο τίποτα δεν έχουμε. Το συμβουλή πότε έγινε αυτό? Το 2003. Και τα δάνεια γίνονται, δεν έγιναν. Ποιος είχε την πρόταση, έχεις υπόψη? Είπα, ο Παυλόπουλος είπε, την έκανε την πρόταση. Την πρόταση την έκανε, φαίνεται ότι ήταν το Μασόκ που την έκανε πρόταση και ο Παυλόπουλος είπε όχι. Λέει από την βράδυ, διαβάσα εδώ πέρα. Και συνέχεια Κανέλη αγόρευσε. Έπαινος της είναι, γιατί είναι γυναίκα και συνετάραξε, λέει, τη Βουλή, λέει, μια γυναίκα. Το αντιλαμβανόμαστε. Και τις πέτρες μπορεί να κάνει άνθρωπο ο Θεός να μιλήσουν σε τέτοιες στιγμές που κινδυνεύει. Και δεν μου τα αερά και τα όσια. Δεν μου πες όμως, καλύτερα για τον Παυλόπουλο. Ναι. Αλλά την πρόταση ποιο την έκανε στη Βουλή, έχεις υπόψη? Εδώ δεν το γράφει εδώ μέσα. Πάντως κυβέρνηση ήταν. Ποια ήταν το 2003 κυβέρνηση? Σημειωτική κυβέρνηση. Σημειωτική. Αυτή που ήταν κυβέρνηση, τι κάνει πρόταση? Αρχιεπίστολος Παύλος, ο Μέγας, λέει ότι τα πάντα θα σαλέσουν. Όλα θα κατηργηθούν. Άγγελοι, αρχάγγελοι, τα πάντα. Μόνο η αγάπη θα μείνει στον κόσμο. Γιατί η αγάπη είναι ο Θεός. Δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει. Θα υπάρχει αιώνια, διότι η αγάπη είναι Θεός. Αυτό μονάχα άμα έχουμε, δεν θα μας προλαβαίνει. Και εμείς, και όπως το είδαμε, πανηγύρισαν όταν στάβασαν τον Ιησού Χριστό. Αλλά μην ξέροντας όμως ότι θα αναισθηθεί πάλι. Και τώρα
θα καταργήσουν την εκκλησία, μπορεί να αντιλαμβάνουν. Όχι, θα καταργήσουν. Όχι, θα καταργήσουν. Θα, είναι, με το μυαλό το δικό του εννοώ. Ότι θα καταργηθεί η εκκλησία, θέλουμε, αλλά χωρίς όμως να ξέρουν ότι θα βασιλεύσει πάλι η εκκλησία, ο Θεός. Θέλω. Διότι όπως αναφέρουν, πραγματικά ο Αντίχριστος, το κέντρο της Ορθοδοξίας είναι τα Ιεροσόλυμα, στο Ναό της Αναστάσεως. Θα κατεβάσει τον Εσταυρωμένο από το Άγιο Βήμα και θα βάλει το πρόσωπό του και θα ονομαστεί για να τον προσκυνάνε όλοι. Αλλά δεν θα κρατήσει για πολύ. Θέλω να κάνω ορισμένα σχόλια και να ενημερώσω και αυτά που είπες. Με επιτρέπεις. Όσον αφορά και τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ο Αβραάμ είναι ανιψός του Λότ. Ο Λότ είναι ανιψός του Αβραάμ. Και όταν χώρισαν τα πρόβατά τους και δεξιά-αριστερά, του είπε τα βοσκοτόπια, του είπε κοίταξε που θες να πας και κοίταξε από τον Νότος, ο οποίος ήταν η λίμνη. Δεν ήταν νεκρά θάλασσα η λίμνη. Ναι. Μετά έγινε, με τα Σόδωμα και τα Γόμορα, έγιναν νεκρά λίμνη και τώρα δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό δεν υπάρχει ζωή. Σωστά, αφού. Και υπήρχε νόμος ότι όποιος περνάει από το Σόδωμα και τα Γόμορα έπρεπε να το διασκεδάσουν. Λοιπόν. Και ειδικά τους αρσενικούς, όχι τα αθλητικά. Εδώ ο Χριστόπης έδινε τις κόρες του και δεν το δεχτήκαν οι άνθρωποι. Υπόθηκε. Λοιπόν, προχωράει. Να δώσω μια ερμηνεία σε κάποια που είπες, να μου το συγχωρέσεις. Όταν μιλάει για κατάργηση αγγέλων, που είπες προηγουμένως, δεν μιλάει για τα αγγελικά τάγματα. Μιλάει για τον διάβολο. Άγγελοι, εσύ μιλάει. Τι άγγελοι. Ναι, για μη, μη καταλαβαίνω και πού ξέρεις, θα καταργήσει τους αγγέλους. Όχι. Για τον Ιωσφόρο. Τον Ιωσφόρο και τα τάγματά του. Το ενδέκατο. Λοιπόν. Το δέκατο τάγμα. Ναι, και είπες και κάτι άλλο που θέλω να το συμπληρώσω και δεν το θυμάμαι τώρα. Πάμε. Θα τα ξαναπούμε πάλι, ως που να είναι αυτοί. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, που εν της ουρανής, αγιαστευτεί το όνομά σου, ελθέτω ημάς εις γης, δυνήθεν ημάς, ως εν ουρανώ και επί της γης. Ανάρτων ημών των επιούσεων, δώσε ημών σήμερα, κάθε στιγμή τα προβλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά εις ημάς από το πονηρό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή εντάμωση, Δευτέρα. Ίδια ώρα, ίδια ώρα. Μισό λεπτό.